Αφή Κωνσταντινίδη, αποσύρει το αυτοκίνητό σου απλά με ένα τηλέφωνο στο 18133. Έρχονται, το παίρνουν και αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες διαγραφής. Μπες στο axa.gr και ενημερώσου και για απόσυρση και για ανταλλακτικά. Αφή Κωνσταντινίδη, το τμήμα ανταλλακτικών ανοιχτά καθημερινά έως τις 5 το απόγευμα και την ημέρα του Σαββάτου. Έτσι. Συγγνώμη λίγο, Χρήστο μου. 6 γραμμές. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σας. 9.55 και όλα τα μηνύματα στο 54.3.40. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Ναι! Καλησπέρα. Γεια σου. Εγώ είμαι. Ναι. Γρηγόρη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θες. Λοιπόν, είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ και όταν λέω φίλαθλος, φίλαθλος, θα σου κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο, το μόνο λόγο βασικά που βρίσκω ότι πρέπει να κάνει μεταγραφές ο Ιακλής, είναι για τον οποίο οι παίχτες έχουν, όπως το λες, σκαφεί. Εχθές, ας πούμε, ο Πορτολίδης πέρα το παιδί δεν μπορούσε να περπατήσει στο τέλος. Μετά το 75 ήταν ο άνθρωπος τελειωμένος. Περπατούσε δηλαδή. Σαν, εγώ λέω θα ξαπλωθεί σαν τον Ολαϊτάνκα. Και ευτυχώς δεν τον έτρεξε η ΑΕΚ στο τέλος. Δεν έτρεξε η ΑΕΚ. Τζόκι και έκανε η ΑΕΚ. Ναι. Δεν πέφτεις, δηλαδή για ποιο, για ποιο λόγο να κάνει τώρα μεταγραφές. Ναι. Για να μην καούν οι παίκτες τελείως. Αυτή είναι μια καλή απάντηση. Δεν μπορεί όλο να σου με ρωτάς κάτι. Ωραία απάντηση σου δίνει. Γιατί. Σου λέω για να μην καούν τελείως, γιατί θα του διαλύσει. Ωραίο. Σωστό. Ναι. Ωραίο. Κατανοητό. Καλή απάντηση. Έκανε τρεις μεταγραφές. Το κατάλαβες. Κατάλαβες. Εγώ να το καταλάβω. Ναι, Γρηγόρη, εντάξει. Εσύ το κατάλαβες. Με ρώτησες κάτι, το κατάλαβες. Κατάλαβα. Και αυτή είναι και η δικιά μου άποψη, λέω. Για το μόνο λόγο. Τότε γιατί με το ρώτησες. Αλλά για παραπάνω δεν μπορεί να πάει ο ρατσισμός. Εντάξει, τα ναρκωτικά παίρνω μέσα, να είσαι καλά, φίλε. Παίρνεις για ναρκωτικά. Θα αρχίσω. Με αυτό παγκού. Ποτέ δεν είναι αργά. Ναι. Παρακαλώ.